Οι φοιτητές και οι φοιτήτρες Θεσσαλονίκης θυμάμαι την εργατική πρωτομαγιά όπως τους αρμόζουν. Στον δρόμο του αγώνα, στον δρόμο της σύγκρουσης με τη σημερινή βαρβαρότητα, στον δρόμο της ολογικής οργάνωσης και πάλης για τις σύγχρονες ανάγκες μας σε σπουδές, δουλειά, ζωή. Εμπνέομαστε από τους μεγαλειώδεις εργατικούς λαϊκούς αγώνες. Αντλούμε δύναμη από τις ηρωικές στιγμές της λεξικής πάλης, τις δικές μας πρωτομαγιές, από τους εργάτες του Σικάγο μέχρι τους 200 εκτελεσμένους και Σαβιανείς, από τους μεγαλειώδεις αγώνες των εργατών, των αγροτών, της νεολαίας της χώρας μας και όλου του κόσμου που δείχνουν την τεράστια δύναμη της οργανωμένης πάλης. Η φετινή 1η Μάη βρίσκει η χώρα μας μπλεγμένη σε δύο πολεμικές συγκρούσεις, με ενεργή συμμετοχή στη γενοκτονία ενός ολόκληρου λαού στην Παλαιστίνη. Δεν κλείνουμε τα μάτια, δεν χαμηλώνουμε το βλέμμα στο έγκλημα. Και από αυτό εδώ το βήμα, για ακόμα μια φορά, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους φοιτητές μας στα Πανεπιστήμια της Αμερικής, που διαδηλώνουν ενάντια στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος του Ισραήλ. Μας γεμίζει δύναμη και αισιοδοξία η αταλάντευτη στάση τους απέναντι στην καταστολή που δέχονται από την προοδευτική κατά τα άλλα κυβέρνηση Biden, οι οποίες μάλιστα απεκτείνονται και γιγαντώνονται μέρα με τη μέρα. Οι εξελίξεις στα πανεπιστήμια αυτά, που θεωρούνται κορυφαία παγκοσμίως, επιβεβαιώνουν ένα και μόνο πράγμα. Ότι στα πανεπιστήμια επιχείρηση κουμάντονται οι ιδιοκτήτες, που δεν διστάζουν να συλλάβουν φοιτητές όταν αυτοί μπαίνουν εμπόδιο στα κέρδη τους. Αυτά είναι τα πανεπιστήμια που ευαγγελίζει την κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, που καμία σχέση δεν έχουν με τις πραγματικές ανάγκες των φοιτητών, είναι ακριβά για μας και τις οικογένειές μας, φθηνά για το κράτος και κερδοφόρα για τις επιχειρήσεις. Απέναντι σε όλα αυτά, εναντιονόμαστε οι φοιτητές μέσα από τους φοιτητικούς μας συλλόγους. Γι' αυτά προειδοποιούσαμε με τη μεγαλειώδη αγώνα ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όμως έτσι, όλοι μαζί, μάθαμε να παλεύουμε και να διεκδικούμε αποκλειστικά δημόσιες και πραγματικά δωρεάν σπουδές, την ουσιαστική αναβάθμιση των πανεπιστημίων, τυχαία με αξία ως μοναδική προϋπόθεση για την πρόσβαση στο επάγγελμα με όλη την απαραίτητη γνώση ενταγμένη σε αυτά. Και έτσι θα συνεχίσουμε και τη ξέρουμε να νικάμε. Ενώνουμε λοιπόν τη φωνή μας με τους φοιτητές της ΣΥΠΑ, τους εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας, που αγωνίζονται για να σταματήσουν να μπαίνουν τα κέρδη πάνω από τις ζωές μας. Και σε επερχόμενες φοιτητικές εκλογές, στις 22 του Μάη, οι φοιτητές μπορούν να στείλουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο μήνυμα. Να δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο τους φοιτητικούς μας συλλόγους, να στείλουμε μια πανελλαδική, συντονισμένη απάντηση, να καταδικάσουμε την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δυναμώσουμε τη διεκδίκηση για τις σπουδές και τη ζωή που μας αξίζει στον 21ο αιώνα. Το πανελλαδικό συντονισμό των φοιτητικών συλλόγων ψηφίζοντας αγωνιστικά για να γίνουμε ακόμα πιο δυνατοί και να αλλάξουμε ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα. Για τους αγώνες και τις ανάγκες μας που κρίνονται κάθε μέρα, συνεχίζουμε!